Μιλάμε για λουκέτο, μιλάμε για οικονομική δυσπραγία αυτή τη στιγμή και αφέμαξη όλων των επιχειρήσεων και ιδίως του τουριστικού κλάδου. Διάβασα λοιπόν και τη δική σας ανακοίνωση που έχετε έρθει όλοι σε αδίέξοδο. Η οδηγή των λεωφορείων, να το πούμε έτσι απλά, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Κύριε Κουμαντάκη, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, ναι, και ιδιαίτερα στη τουριστική βιομηχανία, η οποία αποτελεί ένα πυλώνα της οικονομίας. Υπάρχει άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και όλα τα σχετικά. Κύριε Σεραφημίδη, οι οδηγοί των λεωφορείων ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και από εκεί βγάζουν το ψωμί τους, βγάζουν το μεροκάματό τους. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση, τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να κάνουν κάτι? Μπορούν να εργαστούν κάπου? Δεν μπορούν. Είναι και η τουριστική σεζόν, αν έρθει και πότε θα έρθει, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Και γι' αυτό πρέπει και η κυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση, να δώσει μια λύση άμεσα στο πρόβλημα αυτό. Ναι. Διότι έχουμε κάνει μια επιστολή τα εργατικά κέντρα Κρήτης, της Ρόδου, τον κύριο Βρούτση, στους βουλευτές, το Δεκανίστου, του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικά, και ζητάμε τη στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που και οι δύο δουλεύουν στον τουρισμό. Λοιπόν, εσείς ζείτε κάθε χρόνο από αυτά που φέρνουν, να το πω έτσι απλά, από τα προϊόντα που φέρνουν οι ξενοδόχοι, που φέρνουν βεβαίως οι τουριστικοί πράκτορες. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ίδιοι? Τα συζητάμε βέβαια καθημερινά. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αν έχουν κάποιο νεότερο. Ξέρουμε ότι για 1,5 μήνα τουλάχιστον θα καθυστερήσει η τουριστική περίοδος. Έχετε εσείς κάποια άλλη πληροφόρηση? Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι για τώρα που μιλάμε, μέχρι 30 Δετάρτου κλειστά τα ξενοδοχεία, κλειστά τα καταλήματα, ναι, κλειστά τα πάντα. Ακούμε για ακυρώσεις. Είμαστε νομίζω όλοι στο κενό αυτή τη στιγμή. Όλοι στο κενό. Νομίζω ότι κάθε μέρα μας προλαβαίνουν εξελίξεις. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Σας καλύπτουν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και πριν από περίπου μια μισή ώρα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί ή θα έχουν ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα τις επόμενες μέρες λόγω και της αναστολής, να το πω και έτσι απλά, της αναστολής της έναρξης της τουριστικής σεζόν, θα έρθετε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα? Σας καλύπτουν όλα αυτά τα μέτρα? Περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί έκανε μια εξαγγελία ότι αύριο ο Υπουργός Εργασίας, ναι, Υπουργός Οικονομίας και όλοι αυτοί θα κάνουν εξαγγελίες σχετικά με αυτά. Ναι. Κρατάμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι να μην γίνουν απολύσεις, διότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξη για τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που θα πληγούν. Καλό είναι νομίζω κάποιοι να μην το εκμεταλλευτούν και να προβούν σε απολύσεις με αιτία τον κορονοϊό. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα είναι τεράστιο, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, αλλά είναι καλύτερα να τα δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και βλέπουμε βήμα-βήμα πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Δεν μου ας λέτε, ακούμε, αύριο τις εξελίξεις. Γινόμαστε γνώστες και αποδέκτες κάποιων καταγγελιών ότι υπάρχουν απολύσεις στο κομμάτι του τουριστικού κλάδου. Δεν ξέρω αν κάποιος συναδελφός σας έχει απολυθεί εξαιτίας όλων αυτών των εξελίξεων και σε όλο αυτό το κομμάτι της καραντινοποίησης πλέον που κακά τα ψέματα έχει μπει η χώρα μας. Αυτό εννοούσα προηγουμένως, ότι ναι, στην ουσία εντάξει το Μάη αρχίζει η σεζόν, έχουμε και τον Απρίλιο βέβαια τουρισμό, αλλά είναι καλύτερα να μην προτρέχουμε και να γίνονται απολύσεις και να μένουν άνθρωποι στον δρόμο, έτσι, προτού δούμε μπροστά μας τις εξελίξεις και βήμα-βήμα τα βλέπουμε, τα μελετάμε. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη και εμείς από εδώ είμαστε, ναι, αλλά καλά είναι, αλλά πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση, δηλαδή πιστεύουμε ότι αύριο να παρθούν μέτρα δραστικά, γιατί ακούσαμε όλα, ακούσαμε, ναι, ναι, στο κομμάτι τουρισμού δεν έχουμε στην ουσία ακούσει κάτι... Κάτι χειροπιαστό, κάτι που να σας ανακουφίσει, ναι, έτσι. Κάτι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοί μας είναι συνάδελφοι. Και όχι μόνο οι συνάδελφοί μας. Υπάρχουν χιλιάδες συνοδοχοί πάλι. Ξέρω ότι από τα ξενοδοχεία ζουν πολλά επαγγέλματα. Νομίζω ότι πρέπει να το δει πολύ πιο ζεστά. Μάλιστα. Κύριε Σεραφημίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι να ευχηθώ, καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή υπομονή.
Ούτως ή άλλως είναι εφόδια τα οποία χρειαζόμαστε όλοι μας και εσείς που αυτή τη στιγμή χάνετε τη δουλειά σας. Μπαίνει λουκέτο στα λεωφορεία σας και σε εσάς, αλλά και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε στοιχεία. Είμαστε στην αναμονή των εξελίξεων. Έτσι. Να είστε καλά.